Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κοζάνης για όλο το 2022 πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα όπως πάντα στο κοβεντάριο. Αν περάσουμε στο κομμάτι των έργων, αναφέρουμε ενδεικτικά για κάποια τα οποία απασχόλησαν και τη Δημοτική, όχι μόνο τη Δημοτική Αρχή, και το Δήμο συνολικότερα για χρόνια. Η ανάπλαση της πλατείας Λασάνη έχει πλέον ανάδοχο. Η Λιαχτίδα εντάχθηκε πέρυσι, έχει ανάδοχο από πέρυσι, έτσι, αναφέρουμε σε ημερομηνίες και σε έργα που είναι το 2022, έχει σύμβαση από το 2022. Η δομή της Λιαχτίδας της ΖΕΠ είναι σε διαγωνιστική διαδικασία, αλλά το 2022 είχε ένταξη. Την περίοδο που διανύουμε, δημοπρατήθηκαν το 2022, μάλλον δημοπρατήθηκαν περίπου 10 ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων, οι οποίες σήμερα βρίσκονται όλες σε εξέλιξη. Το καλοκαίρι του 2022 εγκρίθηκε το Cut and Cover στην περιοχή του ΟΣΕ. Φαίνεται είναι η κλεισδαρισμένη περιοχή, η περιοχή που θα ενοποιήσει στην ουσία τα πλατάνια με το πανόραμα και θα δώσει σε χρήση των πολιτών μια σημαντική έκταση στο πάνω μέρος της. Και βέβαια υπάρχουν μια πληθώρα μικρών και μεγαλύτερων έργων στις δημοτικές κοινότητες. Αναφερθεί αναλυτικότερα η αντιδήμαρχος που συμπληρώνουν όλο το παζλ των έργων.